Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με χαρά και σεβασμό στους αγώνες και στην προσωπική διαδρομή της κάθε μίας και του κάθε ενός από εσάς βρίσκομαι σε αυτό εδώ το βήμα. Αλλά και με αίσθημα ευθύνης βαριάς που απορρέει από την ιστορική αξία και τον ισχυρό συμβολισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μια αξία πασιφανή του μοναδικού κόμματος που ουσιαστικά βρίσκεται στο πλευρό του εργαζόμενου λαού μας, μιας και είναι το ίδιο δημιούργημα της εργατικής πάλης και της ταξικής διαμάχης. Η τραγική συγκυρία των πρόσφατων γεγονότων δικαιώνει για πολλωστή φορά και την κριτική και την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και επιβεβαιώνεται με ότι ακολουθεί, ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που ακολουθούν τα πλατιά λαϊκά στρώματα που βιώνουν στο πετσί τους την αντιλαϊκή πολιτική, τις ανισότητες, τις οικονομικές δυσκολίες, τις οποίες τις δημιουργεί η ελεύθερη αγορά και όσοι την υπηρετούν. Δηλαδή το σύνολο όλων των αστικών κομμάτων. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν διαφέρουν. Είναι σαν το μανολιό. Αλλάζουν μόνο τα ρούχα, αλλά ο σκοπός τους, ο στόχος τους είναι ο ίδιος. Η διατήρηση όσο μπορούν τη συνέχιση του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της ζωής μας. Ποια ζωής μας? Εκμετάλλευση, αλλοντρίωση, φτώχεια, κακουχία, στερήσεις, αναξιοκρατία. Μια ζωή που μας κλέβουν τα όνειρά μας και στο τέλος μας κλέβουν και μας παίρνουν την ίδια ζωή, δολοφονώντας τα παιδιά μας. Άλλοτε με λίγο κράτος, άλλοτε με περισσότερο κράτος, πάντως με ένα κράτος που το θέλουν επιχειρηματία, το οποίο να δίνει τους πόρους του και τα λεφτά στους λίγους, στους δικούς τους, στους δίθεν αστούς δημοκράτες, αλλά στην ουσία στους κερδοσκόπους, αδιαφορώντας για τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας, του λαού μας που παράγει τον πλούτο και τα αγαθά. Φιλελεύθεροι, νεοφιλελεύθεροι, σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, ευρωαριστεροί, δεξιοί, νεοδεξιοί, όλο το πολιτικό φάσμα της αστικής δημοκρατίας έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πόσο πιστά υπηρετούν τα συμφέροντα ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων, είτε φορώντας το μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε των πολυεθνικών εταιριών, είτε των στρατιωτικών τους συμμαχιών. Σκεφτείτε μόνο τον ΝΑΤΟ και τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα καταλάβετε όλα τα συμφέροντα που διακυβεύονται για αυτούς της στρατιωτικής βιομηχανίας και της εκμετάλλευσης των πόρων ενέργειας του πλανήτη. Το έγκλημα στα Τέμπη, που μας συγκλονίζει και θα μας συγκλονίζει, είναι δυστυχώς η κορυφή του παγόβουνου της κοινωνικής αδικίας και εκμετάλλευσης. Το κέρδος πάνω απ' όλα, αυτό είναι ο στόχος τους και με κάθε μέσο. Και είναι τόσο κοινική που ενώ στις δημόσιες εκδηλώσεις τους φαίνονται, δίνονται το μανδύα του θλιμμένου, στις ιδιωτικές τους κουβέντες δεν ντρέπονται και μπορούν και μιλούν ελεύθερα αναφέροντας ότι ένα τρένο τους χάλασε αυτή τη στιγμή τα σχέδιά τους. Ποια σχέδια? Να καταλάβουν όλοι μας ότι υπάρχει κάτι σάπιο. Τα σχέδια που θέλουν το λαό κοιμισμένο. Τα σχέδια που θέλουν τους φοιτητές μας να μην διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον. Μην λησμονείται όμως το υπόλοιπο παγόβουνο. Τους καθημερινούς σιωπηλούς θανάτους που υπόθεται που παθαίνει ο λαός μας. Ανεργία, ελαστικές μορφές εργασίας, μαύρη εργασία, καταστολή εργασιακών διεκδικήσεων και δικαιωμάτων, μισθή στα όρια της φτώχειας, πληστηριασμοί πρώτων κατοικιών, λουκέτα σε μικροεπιχειρήσεις και φυγή νέων εργαζομένων και επιστημόνων στο εξωτερικό για έβρεση εργασίας. Υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων σχολών, των σχολιών μας και χιλιάδες εκπαιδευτικούς να βρίσκονται στην ομοιρία του αναπληρωτή εκπαιδευτικού και μια παραπαιδεία η οποία καλά κρατεί. Σκόπιμη υποτίμηση των πανεπιστημίων μας, των δημόσιων πανεπιστημίων μας, τα οποία θέλουν να τα δέσουμε στο άρμα της ελεύθερης αγοράς ώστε να προμηθεύουν φθηνό επιστημονικό, εργατικό, δυναμικό, γιατί το φετίχ τους, όπως είπαμε, είναι η αγορά.
Και η μόνη τους έννοια είναι η ασυνόμευση, η δημιουργία υποτίθεται ασφάλειας στα πανεπιστήμια. Μη λησμονείτε ότι το αστικό κράτος ποτέ δεν έχει ξεχάσει το Πολυτεχνείο. Τα νοσοκομεία μας, τα δημόσια νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας με τραγικές ελλείψεις, τόσο σε υλικά μέσα αλλά κυρίως σε προσωπικό, διώχνουν τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα. Ένας ιός ήταν αρκετός για να φανερώσει τη γύμνια του συστήματος, την απανθρωπιά του, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν πεθάνει στις δίθεν μονάδες εντατικής θεραπείας που δεν υπήρχαν και σε ένα προσωπικό που ακόμα περιμένουν να προσλάβουν. Γι' αυτό δεν λογοδότησε κανένας ακόμα. Αλλά είπαμε, πάνω απ' όλα είναι το κέρδος. Για όλους αυτούς τους καθημερινούς θανάτους, για τις κλεμμένες ελπίδες μας, για μια καλύτερη ζωή, μία είναι η αιτία, ο καπιταλισμός και κυρίως αυτοί που τον υπηρετούν. Γι' αυτό σας μίλησα στην αρχή για χαρά, ένα οξύμορο σχήμα και θα μπεις χαίρεσαι με τέτοια θλίψη και δυστυχία που υπάρχει, εννοείται πως όχι. Και εννοείται θλίβεσαι και θλίβεσαι βαριά. Χαίρεσαι όμως, γιατί σε αυτή την κρίσιμη καμπή της ταξικής πάλης βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Βρίσκεσαι στο μέρος του εργαζόμενου, του αγρότη, του αυτοπασχολούμενου, της νοικοκυράς, του άνεργου, του φοιτητή, αυτό που μοχθεί καθημερινά να παράγει έργο, αυτό που κάνει όνειρα για μια καλύτερη ζωή, αυτόν ο οποίος θέλει ο πλούτος του να είναι στα χέρια του. Βρισκόμαστε, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στο σωστό μέρος, στη σωστή πλευρά, που αγωνίζεται για να αλλάξει τον κόσμο, που αγωνίζεται να φέρει μια προοπτική και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Για μια ζωή όπου οι άνθρωποι δεν θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά θα συνεργάζονται. Δεν θα κυνηγούν το ατομικό τους συμφέρον παρά το κοινό καλό και δεν θα εργάζονται ατέλειωτες ώρες ως υπεραξία για να αυξηθούν τα κέρδη όλων των κεφαλαιοκρατών, αλλά θα δουλεύουν τόσο όσο να έχουν ελεύθερο χρόνο για να αναπτύξουν ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνικές δεξιότητες, φιλίες, κάτι στο οποίο στοχεύει ο πολιτισμός μας και αυτός είναι ο στόχος μας, να έχουμε ένα καλύτερο άνθρωπο, ένα καλύτερο μέλλον. Βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά. Βρισκόμαστε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Βρισκόμαστε στην ελπίδα.